Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Είμαστε στον δεύτερο απόψινο αγώνα στη Sonic. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα μεταξύ των πρωτοφόρων στον πρώτο όμιλο της Development League Θεσσαλονίκη. Jackals εναντίον των Mammoth, οι οποίοι έχουν την πρώτη κατοχή και θα ευθεθήσουν σε ένα πολύ όμορφο σουτ το μακρύ. 2-0. Το Mammoth είναι τυπικά η ομάδα που είναι στην έδρα της, φιλοξενούμενη τεχνικά οι Jackals, οι οποίοι έχουν εδώ πέρα την μπάλα. Άστοχο σουτ μέσα στη ρακέτα. Χαλκιάδης Νικολάη, όχι, μακρύς, με συγχωρείτε. Πολύ όμορφη φάση μετά από επιθετικό rebound από τον Μπούχαλη. 4-0. Για 3 άστοχο. Μιλάνος με σουτ για 3 με ταμπλό άστοχο. Τον ζωγράφο. Υπάρχει επιθετικό rebound. Πιστουλιάν, καλό passing game τώρα από τους Jackals. Το σουτάκι είναι άστοχο. Να τον Λιάτσικο. Τον Νικολαίδη, με συγχωρείτε. Την εσωτερική. Ο Μπουλγουράνος, η μπάλα είναι εκτός. Στα 12, το 14 δευτερόλεπτο τώρα για τους Jackals. Βασικάς πάει μέσα σε συμπληγάδες ο Τσίπας. Χαλκιάδης, πολύ Ζεδάκης, θα πάρει μια προσπάθεια πολύ όμορφη, αλλά το τελείωμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Νικολαίδης θα κερδίσει την κατοχή. Πάρει τώρα την μπάλα. Μακρύς στο low post το Ναγκούνης. Άστοχος. Κατοχή για τους Jackals, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους μέχρι το παιχνίδι. Κάσκας, μπάλα θα πάει χαμηλά ξανά. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Λιλάτσικο. Και θα έρθει το πρώτο καλάθι, η πρώτη πόντη για τους Jackals. 4-2. Αλτεδάκης ξαναπάρει την μπάλα στην αριστερή πτέρυγα. Άστοχο σουτ για 3. Θέλουν να τρέξουν τώρα παίκτες των Jackals. Μία τρίπλα. Καλάθι και φάουλ. Φάνηκε πολύ αποφασισμένος ο Τσίπας. Κερδίσει μία συμπληρωματική βολή. Μέτρεξαν ένα μικρό σερί 4-0 οι παίκτες των Mammoth. Και τώρα ένα μικρό αλλά μεγαλύτερο σερί 5 πόντων οι Jackals, 4-5. Mammoth, οι οποίοι έχουν κάνει και 2 φάουλ. Κανένα ακόμα για τους Jackals. Σε ζώνη τώρα η άμυνα των Jackals. Αλτιαδάκης, μπάλα θα πάει μέσα στη ρακέτα. Στα 6 δευτερόλεπτα στην δεξιά πτέρυγα. Ο Μακρύς στα 2 δευτερόλεπτα τώρα δεν θα πάρει κάποιο σουτ. Η επίθεση θα τελειώσει άδοξα. Για 3 άστοχο από τον Jackals, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Λιάτσικο. Ο Κάραμαν, ο Καραμανόλης, ο οποίος μίλησε προηγουμένως στην κάμερα, είπε ότι θα δώσουν έμφαση οι Jackals απόψε στη ρακέτα, καθώς έχουν πολυφωνία στη γραμμή των ψηλών. Μπούχαλης, μακρύς, υπάρχουν βήματα, πολύ συνηθισμένο λάθος να ξεκινάει κάποιος παίκτης με λάθος πόδι σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα έρασε τεχνικό ή μη. Τζάκαλς, οι οποίοι έχουν τρέξει ένα σερί 7 πόντων. Τσίπας να δίνει την πλευρά, το deflection από τον Μπούχαλη. Βάλε είναι ξανά για τους Τζάκαλς με 13 δευτερόλεπτα. Αλλά πήγε κάτω από την
Καλά. Τάσκας, μπάλα που πάει χαμηλά, ένα ακόμα deflection, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Γουράνος. Και έτσι κάτω χίλια τους Μαμούθ, οποίοι σκόραραν δύο καλάθια, αλλά είναι εκτός σκορ εδώ και αρκετή ώρα. Step back, άστοχο, ένα ακόμα από τον μακρύ. Τρέχουμε τώρα οι παίκτες των Jackals. Στου 3 εύστοχο από τη γωνία. Από τον Τάσκα. Πάντα σε ζώνη η άμυνα των Jackals. Φαίνεται να έχουν συγκεκριμένο σύστημα. Πολύ αυστηρό, Χαλκιαδάκης. Ξανά η μπάλα στη ρακέτα. Υπάρχει φάουλ που κέρδισε ο Καραγκούνης. Το φάουλ που χρεώθηκε στον Τσίπα. 4-10 λοιπόν. Ισοφάρισαν και τα ομαδικά φάουλ στην πρώτη περίοδο οι Μαμούθ. 2-2. Χαλκιαδάκης. Μακρύς, εύστοχο σουτ μετά από μια περιπέτεια. 6-10, ξεκόλλησαν από το αρχικό 4, στο οποίο είχαν αρχίσει να βουλιάζουν εδώ και κάποια ώρα οι Μαμούθ. Η αδύνατη πλευρά δεν βρίσκεται εντελώς ελεύθερη. Με τον Μπουλγουράκη να ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Τώρα υπάρχει deflection, αλλά θα συγκρατήσει ο Χαλκιαδάκης την μπάλα, ενώ βρέθηκε ελεύθερος. Θα σουτάρει για 3 ο Μπούχαλης, η μπάλα θα μπει και θα βγει. Καλό passing game, γρήγορο. Κόβει μέσα στη ρακέτα ο Μπλουγουράκης. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Στην προηγούμενη φάση δεν είχε πάρει την μπάλα. Ήταν ελεύθερος, προκλητικά θα έλεγα, ελεύθερος στην αντίπαλη, στην αδύνατη πλευρά. Πιο κοντινός αντίπαλος ήταν μέσα στη ρακέτα. Μπλουχαλή, όπα! Τάσκας έπεσε κάτω πολύ δυνατά. Όπως φαίνεται περπατάει κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 6-12, double score στη ζώνη Καρίνα μετά από 5,5 λεπτά. Βάλα μέσα στη ρακέτα, άστοχο σουτ από τον Λιάτσικο. Χαλκιαδάκης. Νικολαίδης, άστοχο. Υπάρχει φάουλ από τον Τσίπα, ο οποίος τα βάζει λίγο με τον διαιτητή, λέει μπάλα είναι. Οι διαιτητές έχουν διαφορετική άποψη. Καραμανόλης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Χρόνια πολλά. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος. Νικολαίδης, άστοχος και στη δεύτερη. Για 3 από τον Τσίπα, airball. Τώρα θα κατεβάσει ο Καραγκούνης σαν guard. Θα αφήσει στον μακρύ. Δεν θα πάρει κάποιο screen από τον πρώτο. Μπάλα που πάει στο Χαλκιαδάκη, ο οποίος παίρνει την εσωτερική πολύ όμορφη πάσα, η οποία δεν μετουσιώνεται σε 2 πόντους. Το σκορ έχει κολλήσει εδώ και κάποια ώρα στο 6-12. Καραμανόλης κάτι συνεννοήθηκε με τη γραμματεία, δεν θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Σονούπο. Διορθώνω. Στην διατρής άστοχο. Μπούχαλης. Εύστοχο σουτ, πολύ όμορφο από τον Καραγκούνη. Οι Μαμούθ, οι οποίοι έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους έναντι 9 των Jackals. Στην αδύνατη πλευρά η μπάλα, Γουράκης. Ο Γουράνος. Έχουμε 7 δευτερόλεπτα. Υπάρχει φάουλ. Πρόσθεσε στον Μπούχαλη. Περνάει ο Καραμανόλης τώρα μέσα στην
στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει time out που κάλεσαν οι Jackals. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, 8-12 το σκορ. Προηγούνται οι Jackals, οι οποίοι εφόσον δέχτηκαν ένα σερί 4-0, έδρεξαν ένα δικό τους σερί 7-0. Το σκορ έχει διαμορφωθεί στο 8-12, η διαφορά είναι στους 4 πόντους. Έχει κερδίσει βολές ο Ζωγράφος. Άστοχος στην πρώτη. Αν ευστοχίσει η διαφορά θα πάει στους 5. Αυτό και θα γίνει. Overplay άμυνα και κλέψιμο από τον Τάσκα, ο οποίος θα τρέξει στα σύμφωνας, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γρήγορο παιχνίδι και από την άλλη πλευρά, άκαρπο όμως, καθώς ο καρπός του παίκτη δεν έσπασε αρκετά γλυκά ώστε να σκοράρει. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Θα το χύνε και πάλι για τους Παμούθ. Για τους Jackals διορθώνω. Καραμανόλης θα επαναφέρει. Στείνεται τώρα στην αντίνοτη πλευρά. Πολύ καλό off-ball παιχνίδι του Καραμανόλη. Άστοχο σουτ παρόλα αυτά για 3. Λουγράνος. Αυτή θα πάει μέχρι μέσα ο Μπούχαλης. Θα αστοχίσει με το running floater. Ζωγράφος, Καραμανόλης. Ζωγράφος, μπάλα που πάει χαμηλά. Πολύ καλό passing game. Άστοχος όμως ο Μπλουγράνος. Κατεβάζει τώρα ο Καραγκούνης σαν guard. Υπάρχει μία ακόμα overplay άμυνα από τον Τάσκα, αλλά δεν θα κλέψει αυτή τη φορά. Προηγουμένως το έκανε επιθυμένα. Μανώλης, όμορφη πάσα στο Ζωγράφο. Αυτός θα προσπαθήσει να βγάλει ξανά μέσα στην γραμμή των ψηλών, δεν θα το καταφέρει. Εθνιδιασμός από την άλλη τώρα, με τελικό αποδέκτη τον Χαλκιαδάκη. Μάχη για το rebound μετά από άστοχο του Ζωγράφου από τον Βουλγουράνο. Δεν θα πάρει το σούτ εκ νέου. Φανταστική πάσα μετά από πολύ ανορθόδοξη προσπάθεια που έβγαλε ο Χαλκιαδάκης. Φαίνεται να είχε μπερδευτεί και απλώς πήγε να κάνει κάτι σαν πάσα, κάτι σαν σούτ. Η μπάλα κατέληξε σε συμπαίκτη του, αλλά ο δεύτερος δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχουν αλλαγές. Στουλιάν θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει κάποιες διατάσεις. Έστοχος στην πρώτη ο Νικολαίδης. Μεγάλη καμπύλη και ταμπλό, έστοχος και στη δεύτερη. 12-15. Τάσκας. Η Στουλιάν με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Καραμανόλης για 3, εύστοχος. 12-18. Έρχεται από τον μπάγκο και δίνει μια λύση. Η διαφορά είναι ξανά στους 6 πόντους. Μπουχαλής θα πάρει ένα screen. Νικολαίδης, Μπουχαλής, μπλοκ. Εντυπωσιακό από τον Μπλουγουράνο. Και όπα, υπάρχει σε αυτό μπάσκετ, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. 11 δευτερόλεπτα, όλος ο χρόνος για τους Μαμούθ. Βρέθηκε ελεύθερος ο Κιατρής, δεν το πήρε ο Μακρύς σε πρώτο χρόνο. Ούτε σε δεύτερο θα το πάρει. Ένα δευτερόλεπτο κλέψιμο. Δεν θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση για τους Μαμούθ.
Τελικό σκορ πρώτης περίοδου 12-18 σε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι όσον αφορά το ρυθμό, σε ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, οι Μαμούθ, με συγχωρείτε, δεν συμπλήρωσαν τα ομαδικά του φάουλ. Είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, καθώς έχουν μόλις 6 παίκτες στην διάθεσή τους. Οπότε ακόμα και ένας να απολυθεί, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου και την έναρξη του δεύτερου δεκάλεπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Διανύουμε την προτελευταία αγωνιστική περίοδο, αγωνιστική εβδομάδα, με συγχωρείτε, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ένα Σάββατο, δεύτερο παιχνίδι στη Sonic Arena απόψε. Mammoth Jackals 12-18. Μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά, οι Μαμούς ξεκίνησαν αποφασισμένοι να καθιερώσουν ένα ρυθμό, δεν τα κατάφεραν όμως. Καραμανόλης θα επαναφέρει, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι, μας είπε ότι θέλει να εκμεταλλευτεί τους ψηλούς η ομάδα του. Κάτι που πάει να γίνει τώρα, αλλά υπάρχει κλέψιμο από τον Νικολαίδη και τώρα βρέθηκε ελεύθερος για τρεις. Ο Καραγκούνης δεν θα το πάρει σε πρώτη φάση, θα το πάρει σε δεύτερη, θα στοχίσει. Ενώ είχε αλλάξει την μπάλα με τον Μπούχαλη. Ενδιασμός τώρα, Καραμανόλης έχει στηθεί στην αδύνατη πλευρά, ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Νιάτσικος θα τελειώσει τη φάση μόνος του για το 12-20. Διαφορά για πρώτη φορά στους 8 πόντους. Υπάρχει πόδι από τον Νικολαίδη. Ο γράφος θα επαναφέρει. Τάσκας πάρει ένα screen. Καραμανόλης, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, αλλά θα βγει εκτός και είναι για τους Μαμούς. Μάλιστα. Υπάρχει ένα στούντια 3 από τον Νικολαίδη, άστοχο με τα μπλοκ. Τάσκας, Καραμανόλης με συνδυασμό, τελικός αποδέκτης θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως από τον Τάσκα. Overplay άμυνα από τον Νικολαίδη, 4 δευτερόλεπτα τώρα. Υπάρχουν βήματα, δεν υπάρχει καλάθι. Όχι, δεν υπάρχουν βήματα. Υπάρχει φάουλ, είναι χαμηλά. Δηλαδή υπήρχε καλάθι, απλώς δεν μέτρησε, δεν βλέπετε ο φλόδομα πάτες. Καραμανόλης θα επαναφέρει, πολύ γρήγορα. Μπάλα θα πάει στον Πιστουλιάν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, θα αρχιστεί σε δύο βολές. Πολύ ησυχία. Άστοχος στην πρώτη, μάλιστα συμπαίκτης από τον μπάγκο που λέει δεν πειράζει πριν καν φτάσει η βολή εκεί που ήταν να φτάσει. Φάνηκε από τη γωνία που ήταν ότι δεν πήγαινε καλά, πήγε airball. Άστοχος και στη δεύτερη, όχι έρμπολ αυτή τη φορά, αλλά άστοχος. Τρέχει τώρα για τους Μαμούθ ο Μακρύς. Συμπιατρής με μεγάλη καμπύλη, άστοχο από τον Καραβούρη, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Σκέφτηκε ίσως για τρεις, αλλά δεν θα πάρει την προσπάθεια. Ο Τάσκας, συμπιατρής άστοχο από τον Βερκιτσέλη. Μπούχαλης του Καραμανόλη, προσωπικό αντίπαλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συγκεκριμένο matchup. Σκαστή πάσα στην κορυφή, στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση των Μαμούθ. Βγήκε μέσα από τα screen, θα κάνει μια προσπίση πανέμορφη. Ο ίδιος το επιθετικό rebound ο Μακρύς. Θα πάρει ένα ακόμα σωτάστοχο, ξανά επιθετικό rebound από τον Μπούχαλη. Πολύ μεγάλη ολιγορία στην άμυνα των Jackals. Τώρα μόλις θα καθαριστεί το rebound από τον Λιάτσικο. Καραμανόλης
ζητάει ένα screen, δεν θα το δώσει ο Λιάτσικος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα ευστοχίσει κάτω από τη ρακέτα. Ενώ ετοιμάζεται και ο Τσίπας να περάσει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Τα λέει λίγο ο Καραγκούνης με τον διαιτητή, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα αφήσει στον Μπούχαλη, δίδοντάς του μάλιστα ένα screen. Ο δεύτερος θα στοχίσει. Ετοιμάζονται κατέρωθεν αλλαγές. Τσίπας περνάει στη θέση του Πιστουλιάν. Ετοιμάζεται και ο Χαλτζαδάκης να περάσει στη θέση μάλλον του Καραβούρη. Ναι, μάλλον του Καραβούρη. Δάσκας Καραμανόλης βρέθηκε για λίγο ελεύθερος. Δάσκας ξανά. Καραμανόλης βρέθηκε πιο ελεύθερος. Θα πάρει ένα σουτ, θα στοχίσει. Ιωαννίδης θα πάρει το rebound. Νικολαίδης, με συγχωρείτε. Μπούχαλης. Από το ύψος των ελευθερών βολών, έχοντας τον Λιάτσικο ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του, δεν θα ευστοχίσει. Καραμανόλης ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Από τον Τσίπα. Καραμανόλης στην κορυφή, Τάσκας από την άλλη γωνία τώρα θα στοχίσει εκ νέου. Γουράνος. Μουχαλής Νικολαίδης, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ που έχει δώσει τον Τσίπα. Είναι το τρίτο του μάλιστα. Βούλγαρης και Ζωγράφος θα περάσουν για τους Τζάκαλς. Λιάτσικος και Τάσκας εκτός. Ραγκούνης, μακρύς, κυκλοφορεί η μπάλα, Νικολαίδης, υπάρχουν βήματα, άρχισαν λίγο να σφυριχτεί, αλλά υπάρχουν. Βρήκε τείχος μπροστά του και σταμάτησε χωρίς να τριπλάρει, σταμάτησε τα βήματα, σταμάτησε την τρίπλα. Κάθε τι πάσα μέσα στη ρακέτα, όπα, υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Νικολαίδη, παρότι ο Καραγκούνης διαμαρτυρήθηκε λίγο στον διαιτητή. Τσίπας θα περάσει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Άστοχος στην πρώτη. Η διαφορά έχει πάει στους 10 πόντους. Μαμούθ έχουν να σκοράρουν από την λήξη της πρώτης περίοδου. Σχεδόν 5 λεπτά αγωνιστικά χωρίς σκορ. 12-18. Ούτε τώρα θα βρουν τους πρώτους πόντους στη δεύτερη περίοδο. Από την άλλη και για τους Τζάκαλς σκορ με το σταγονόμετρο στη δεύτερη περίοδο, έχοντας σκοράρει μόλις 4 πόντους. Μανώλης βρέθηκε ελεύθερος στην κορυφή, δεν θα πάρει την μπάλα. Τσίπας θα λάβει ένα χτύπημα. Συνεπώς ένα φάουλ, είναι το τέταρτο ομαδικό των Μαμούθ για αυτή την περίοδο. Άστοχος στην πρώτη, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, τα βάζει. Ψυχώνει ο Βούλγαρης. Μπήκε και βγήκε. Πάλι με παρόμοιο τρόπο συμπεριφέρθηκε η μπάλα στο τεφάνι, αλλά αυτή τη φορά μπήκε μέσα. 12-23, σχεδόν double score στη Sonic Arena μετά από 15 αγωνιστικά λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Χαλκιωδάκης. Ήθελε να δώσει κάποια πάσα ο Καραγκούνης, όπως φάνηκε, αλλά
υπάρχει διακοπή. Έχει... άρχισε να ξεφλουδίζει την μπάλα. Είναι και αυτοί αστάθμητοι παράγοντες. Υπήρχε διακοπή, η μπάλα θα είναι για τους Μαμούθ. Ίσως αυτή η διακοπή να έχει να συμβάλλει στο να σταματήσει περαιτέρω ο ρυθμός του παιχνιδιού, ο οποίος είναι ήδη χαμηλός. Έχουν μπει μόλις 5 πόντοι στην δεύτερη περίοδο μετά από 5 και 15. Όλοι για τους Jackals. Στους διατρείς με μεγάλη καμπύλη άστοχο από τον Μακρύ. Το γράφος θα κατεβάσει. Τσίπας ξαναπάρει από το ζωγράφο. Παίζουνε σε ζώνη, υπάρχει σουτ από τη γωνία από τον ζωγράφο. Για 3-12-26. Οι Μαμούθ φάνηκε στην τελευταία άμυνα να παίζουν μια άμυνα κάτι σαν box and one, έχοντας 4 παίκτες να περικυκλώνουν την ρακέτα τους σαν φρουρί σε βασίλειο. Σουτ για 3, άστοχο αυτή τη φορά. Μακρινό rebound από τον Μπουχαλή. Αλκιαδάκης θα ξαναπάρει την μπάλα. Μακρύς μέσα στη ρακέτα με δύο αντιπάλους, θα κοπεί από τον Βουλγαρή. Εντυπωσιακότατα ο Καραγκούνης. Το γράφω σου για 3, άστοχος. Μάλλον θα πάει χαμηλά στο Βούλγαρη. Θα βγάλει μία ακόμα, ένα back to back με ένα block και ένα κλέψιμο ο Βούλγαρης. Πολύ καλή αμυντική παρουσία σε δύο σερί επιθέσεις των αντιπάλων. Καραμανόλης χτύπησε λίγο το πρόσωπό του με την υποδοχή της μπάλας. Βούλγαρης δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Υπάρχει time out που ζήτησαν οι Jackals. 17 λεπτά παιχνιδιού. Σκορίνε στο 12-26. Έχουν πάνω από 7 λεπτά να σκοράρουν οι παίκτες των Μαμούθ. Έχουν κολλήσει για τα καλά επιθετικά. Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το σκοράρισμα και για τους Jackals που μέσα σε 7 λεπτά έχουν σκοράρει μόλις 8 πόντους όλους στη δεύτερη περίοδο. Όλοι όσοι έχουν μπει στη δεύτερη περίοδο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου. Στροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Το σκορ είναι 12-26 και οι Jackals έχουν την... ενώ υπάρχει deflection. Ξανά η κατοχή για τους Jackals. Είχε πατήσει τη γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, παίκτης των Jackals, τον Μαμούθ. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Νικολαίδη. Χαλτιαδάκης Νικολαίδης τώρα θα πάρει την εσωτερική, πολύ αποφασιστικά θα κερδίσει ένα φάουλ. Στον Πιστουλιάν έχει χρεωθεί το φάουλ. Πρώτη βολή. Ούτε τώρα θα έρθει το ξεκόλλημα από τους 12 πόντους τους οποίους έχουν κολλήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα οι Μαμούθ. Ούτε τώρα. Αμυντικό rebound. Πεστιτσέλης μέσα στη ρακέτα. Η μπάλα, πολυκοσμία, η μπάλα θα πάει τώρα στο Βούλγαρη. Στα 6 δευτερόλεπτα η επίθεση. Ζωγράφος, κάποιος πρέπει να πάρει το σουτ. Για 2, άστοχο, μακρινό δίποντο από τον Πεστιτσέλη. Μπούχαλης θα πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Δεν θα πάρει την εσωτερική, θα βγάλει στον Μακρύ, ο οποίος θα κάνει μία σταυρωτή. Ραγκούνης έχει κλειστεί για τα καλά από τον Βούλγαρη. Θα βγάλει στην πλευρά εκεί που είναι ελεύθερος ο Μακρύς.
Θα στοχίσει όμως ο γράφος Βουλγαρής. Μπουργουράνος. Πετσιτσέλης. Βούλγαρης. Πετσιτσέλης ξανά. Πολύ καλή. Ενώ θα δεχθεί τον μπλοκ από τον Μπούχαλη. Πολύ καλή επίθεση. Πολύ καλό ball movement όμως από τους Τζάκαλς. Για να δούμε. Μακρύς. Man to man τώρα. Και όχι ζώνη η άμυνα των Τζάκαλς. Μπούχαλη στα 2 δευτερόλεπτα θα πάρει την εσωτερική φάουλ για 2 βολές. Το δεύτερο ομαδικό, το τρίτο με συγχωρείτε ομαδικό για τους Jackals. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν πρωτού στέλνουν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των ελευθερών βολών, no matter what. Άστοχος στην πρώτη βολή. Μπούχαλη. Εύστοχος στη δεύτερη, μόλις τώρα θα έρθει ο πρώτος πόντος στη δεύτερη περίοδο για τους Μαμούθ. 13-26, double score για μία φορά ακόμα στην Sonic Arena. Μπουργουράνος πάει μέχρι μέσα, όχι πολύ μέσα. Πιο μέσα είναι ο Βούλγαρης, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα και το φάουλ. Από τον Μακρύ, ο οποίος διαμαρτύρεται. Άστοχος την πρώτη Βουλγαρής. Lockout, χαμηλά το σώμα και πάνω και έξω. Φωνές για lockout από τον coach των Jackals. Άστοχος και στη δεύτερη. Μακρύς. Ξαναπάρει την μπάλα, είναι αρκετά κακό το spacing του Μακρύ με τον Νικολαίδη. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Καταχειροκροτούμενος ο Μπουργουράνος. Εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ. Ίσως άξιο να μπει στα highlights του αγώνα. Εύστοχος και στη συμπληρωματική βολή ο Μπουργουράνος. Για να δούμε, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Jackals για το τέλος του ημιχρόνου. Μακρύς. Μπούχαλης στα βρωτές. Θα πάρει ένα screen από τον συνήθι ύποπτο τον Καραγκούνη. Θα παιχτεί το pick and roll, θα βγάλει... Οπα! Απίστευτη τάπα! Εκοφαντική τάπα, πάει και για μια δεύτερη ο Μπουργουράνος. Όλος ο χρόνος τώρα για τους Jackals. Στα 6 δευτερόλεπτα. Ο Ουράνος θα πάει μπάλα χαμηλά. Ζωγράφος για 3. Εύστοχος στο τέλος του χρόνου. Το κερασάκι στην τούρτα η οποία έχει χτιστεί από τους Jackals. Έχοντας μπει σε γιορτινό κλίμα, μια τούρτα είναι απαραίτητη. 13-32 το σκορ. Διαφορά έχει σκαρφαλώσει τους 19 πόντους. Έχουν κάνει ένα καταπληκτικό ημίχρονο, κυρίως αμυντικά οι Jackals. Έχουν σκοράρει 14 πόντους μόλις στη δεύτερη περίοδο, αλλά έχουν κρατήσει τους αντιπάλους τους αδιανόητα χαμηλά. Έχουν σκοράρει μόλις έναν πόντο στη δεύτερη περίοδο. Με μια βολή στα 2 και κάτι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Το σκορ είναι 13-32 μεταξύ Μαμούθ και Jackals. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά
στις 3 δεκάτου του 2023, πριν από περίπου 2,5 μήνες. Είχαν πάρει μια πολύ άνετη νίκη οι Jackals με 77-37, με 40 πόντους διαφορά. Κάτι που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι στα τελευταία 10 παιχνίδια οι Jackals σκοράρουν κατά μέσο όρο 77,7 πόντους ενεργητικό. Παρότι κυμαίνονται σε φαινομενικά χαμηλότερα νερά απόψε, σε ρηχότερα νερά, έχουν καταφέρει να πάρουν μια διαφορά 19 πόντων, έχοντας σκοράρει μόλις 32 ενεργητικό. Κάτι που δείχνει την πολύ καλή άμυνά τους, ενώ υπάρχει deflection και κλέψιμο. Μακρύς απέναντι στον Βουλγαρή. Στοχή. Φωτογράφος Δάσκας το σκέφτηκε, έμεινε επιδεικτικά ελεύθερος. Άργησε ο Καραγκούνης να πάει πάνω του, ο οποίος ο Καραγκούνης δεν ήταν και ο προσωπικός του αντίπαλος. Ολιγορία στην transition άμυνα των Μαμούθ, το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Μπούχαλης θα ξαναπάρει, πολύ καλό passing game. Θα ευστοχίσει για 3. Άμεση απάντηση με το ίδιο νόμισμα. Κάτω από τους 20 ξανά η διαφορά. Ζωγράφος Βούλγαρης στη γωνία. Θα πάρει ένα screen από τον Πιστουλιάν. Θα στοχίσει όμως η επίθεση των Jackals. Ιωαννίδης θα πάρει ένα screen. Ο Χαλκιαδάκης θα ξεκινήσει αυτή την επίθεση με σωστό πόδι αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο. Χαμογελαστός ο Μπούχαλης θα χάσει ένα σούπια 3. Ζωγράφος πάρει ένα screen από τον Βούλγαρη. Στουλιάν κυκλοφορεί η μπάλα. Δάσκας ανάμεσα σε 2. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Jackals. Ένα άστοχο running floater από τον Βουλγουράνο. Μπούχαλης, Ιωαννίδης, σταυρωτή μέσα στη ρακέτα, μπλοκ από τον Βούλγαρη. Ψυχώνει ο coach τους παίκτες των Μαμούθ. Φτιάχνει το διχτάκι ο Βούλγαρης. Καραγκούνης βρέθηκε ελεύθερος, θα πάρει την μπάλα μετά την επαναφορά, jump shoot, άστοχο. Αλλά υπάρχει κλέψιμο από τον Νικολαίδη και καλάθι μάλιστα. 18-35, σαφώς καλύτερο ξεκίνημα, πιο στιβαρό. Ενώ ο Νικολαίδης προσπαθεί να ξανακλέψει overplay άμυνα. Σαφώς καλύτερο, πιο δυνατό ξεκίνημα επιθετικά από τους Μαμούθ, οι οποίοι έχουν σκοράρει ήδη 5 πόντους σε 3 λεπτά. Το γράφω στη γωνία. Υπάρχει έστοχο τρίποντο αλλά δεν θα μετρήσει. Μπάλα είναι ξανά για τους μου, θα ξαναπάρει ο ζωγράφος του, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Αυτό λέγεται μπασκετικό θράσος. Μπούχαλης, Καραγκούνης βρέθηκε ελεύθερος με μεγάλη καμπύλη, ο Μακρύς θα στοχίσει. Ζωγράφος θα κατεβάσει. Φωνές του Πιστουλιάν ότι έχει έρθει αντίπαλος Βούλγαρης. Εύστοχος, πολύ δύσκολη προσπάθεια, πολύ δύσκολο καλάθι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση προσπάθεια. Δεύτερη, καλάθι και φάουλ από επιθετικό rebound του Μακρύ. Μειώσαν τα παιδιά, φωνάζει ο coach των Jackals. Και έχει δίκιο, καθώς η διαφορά έχει φτάσει στους 16.
δείχνουν να πατάνε πιο γερά στα πόδια τους οι Μαμούθ. Στυλιάν. Ζωγράφος, στην αδύνατη πλευρά, Τάσκας με μεγάλη καμπύλη, το σουτ άστοχο, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, βγάζει τελικό νικητή τον Βουλγουράνο. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Βουλγάρη. Υπάρχουν βήματα όμως. Μακρύς, μία ακόμα φανταστική προσπάθεια, περίτεχνη, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Eurostep βρήκε τείχο μπροστά του ο Τάσκας. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Βούλγαρη, αλλά δεν μπορεί να μετουσιώσει το rebound σε δύο εύκολους πόντους. Ούτε δύσκολους, καθώς το καλάθι δεν μπήκε. Μπούχαλης ελευθερώθηκε, θα στοχίσει όμως. Ο Βουλγαρής θα πάρει ένα rebound, θα δώσει στον Τάσκα. Ζωγράφος, μπάλα θα πάει χαμηλά στη ρακέτα. Ζωγράφος θα πάρει, θα σουτάρει πίσω από το screen του Βούλγαρη ένα shoot. Νικολαίδης θα πάρει ένα μυθικό rebound. Μακρύς, μέσα στη ρακέτα, η πάσα δεν ήταν η καλύτερη. Ξαναπάρει ο Μακρύς τα 7 δευτερόλεπτα επίθεση των Μαμούθ. Πάει να ξανακάνει το ίδιο που έκανε πριν με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα στοχίσει τώρα. Και ο Τάσκας είναι ανάμεσα σε δύο, το Eurostep, πολύ όμορφη προσπάθεια. Υπάρχει time out, η διαφορά έπεσε μέχρι και στους 14, ενώ είχε φτάσει και τους 21 σε κάποια φάση. Τώρα βρίσκεται στους 16. Οι Μαμούθ έχουν ένα πολύ μεγάλο βουνό να ανέβουν, ενώ δείχνουν σαφή σημάδια βελτίωσης στην τρίτη περίοδο. Η διαφορά έχει πάει πολύ ψηλά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή σε γιορτινό κλίμα στην ερωτική Θεσσαλονίκη, στην Sonic Arena. Το σκορ είναι 23-39, οι Μαμούθ κάνουν φιλότιμη προσπάθεια να ελέγξουν το παιχνίδι, αλλά τόσο η καταστροφική για αυτούς δεύτερη περίοδος, σκοράροντας μόλις έναν πόντο σε 10 αγωνιστικά λεπτά, όσο και η ανεπάρκειά τους στα αμυντικά rebound είναι αυτά που τους έχουν κρατήσει πίσω. Η διαφορά είναι για αυτούς παρόλα αυτά, μετά το time out. Νικολαίδης πάει μέσα. Το έχει και ελεύθερος, δεν θα το πάρει ο Φούχαλης, θα πάει μέχρι μέσα, θα αυτοχίσει τέρμπολ. Τέσσερα κόμμα δύο για την επίθεση των Μαμούθ. Μακρύς θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Ζωγράφος τώρα με τους Τζάκαλς, οι οποίοι έχουν διάθεση να τρέξουν. Μιστουλιάν. Τσίπας. Πάλι overplay άμυνα του Νικολαίδη, ο οποίος κυνηγάει. Εύστοχο σουτ από μέση απόσταση για τον Βουλγουράνο, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Σε ζώνη πάλι άμυνα των Τζάκαλς. Πάρει ένα screen, θα σουτάρει ο Μπούχαλης από, από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, θα στοχίσει, Τάσκας. Πίσω από τα screen θα δώσει μια πάσα στην γωνία στα 12 δευτερόλεπτα. Φανταστική πάσα πίσω από, πίσω από την πλάτη. Το τελικό αποδέκτη τον Μιάτσικο. Πολύ όμορφη φάση.
Καλό passing game λέει ο προπονητής των ορμούς, θα συμφωνήσω, το καλάθι δεν μπήκε παρόλα αυτά, υπάρχει deflection και κλέψιμο. Κλέψιμο βασικά, Μπούχαλης βρέθηκε ελεύθερος, θα στοχίσει. Δίστασε λίγο, έκανε μια μικρή προσπίση και τον κράτησε πίσω για να ξεφορτωθεί τον Τάσκα. Ο οποίος Τάσκας θα προχωρήσει, θα δώσει στον ζωγράφο, από το αγαπημένο του σημείο θα στοχίσει. Υπάρχει σταμάτημα του παιχνιδιού, δεν μετράει το καλάθι. Ραμανόλης θα περάσει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλάζοντας τον ζωγράφο. Μπούχαλης θα δώσει την πάσα, άστοχος όμως ο Μακρύς. Μια φορά έχει στρογγυλοποιηθεί στους 20-23-43. Μόλις ένα ομαδικό φάουλ για τους Τζάκαλς, κανένα για τους Μαμούθ. Τάσκας, Ραμανόλης πάει μέχρι μέσα, του έγινε φάουλ. Άργησε λίγο να στηριχτεί, φάουλ που έχει χρεωθεί στον Μπούχαλη. 1-1 τα ομαδικά φάουλ, τρίτη περίοδο. Για τρεις, σε δεύτερο χρόνο από τον Τάσκα, έκανε μια προσπίση. Θα βάζει με τον εαυτό του λίγο ο Μπούχαλης. Μακρύς. Μπούχαλης, Νικολαίδης, πάει μέχρι μέσα. Φάουλ που χρεώθηκε στον Τάσκα χαμηλά. Πολύ χαμηλό το τέμπο του παιχνιδιού, τόσο σε ρυθμό όσο και σε σκοράρισμα. Συνήθως αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Πάρει ένα σουτ πολύ δύσκολο ο Καραγκούνης και κλειστεί. Καραμανόλης θα τρέξει τον δεξιό διάδρομο. Καραβούρης. Τσίπα στα πάρει την μπάλα, θα προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση, θα στοχίσει. Έχουμε κάποια εκνευρισμή στους Τζάκαλς. Η μπάλα είναι για αυτούς με τον Καραμανόλη να επαναφέρει στα 14 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν βήματα αυτή τη φορά από τον Γιάν. Μπούχαλης, Νικολαίδης πάει μέχρι μέσα, θα ευστοχίσει, όμορφη φάση. 25-43 η φορά στους 18. Πάει μέχρι μέσα Καραμανόλης, του Διατρής, άστοχο με ταμπλό. Μάχη για το rebound, βγάζει τελικό νικητή. Μάλιστα, τον Τάσκα, ο οποίος πέταξε την μπάλα στον Νικολαίδη, αν πρόλαβα να δω καλά. Καραμανόλης θα κρυφθεί να επαναφέρει για μία ακόμα φορά. Μπάλα στην κορυφή, από εκεί στη ρακέτα. Ξανά στον Τσίπα. Φάουλ που χρεώθηκε στον Μακρύ. Θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι. Παρά λίγο να μπει. Τσίπας αρκεστεί σε δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη, αν ευστοχίσει στη δεύτερη έχει την ευκαιρία να ξαναπάει τη διαφορά στους 20. Θα πάει μάλλον τη διαφορά στους 20, τώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει και θα το κάνει. Μπούχαλης, Μακρύς, σε ζώνη άμυνα του Τζάκαλς, ένα σούτ για τρεις εύστοχο από τον Μπούχαλη. 15 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για την επίθεση των Τζάκαλς, αν την εξαντλήσουν προφανώς. Φαίνεται να έχουν σκοπό να το κάνουνε. Πολύ γρήγορο παιχνίδι, Τσίπας, άστοχος, 2 δευτερόλεπτα, Κολαίδης το έχει δει, θα πετάξει την μπάλα, μετράει αν μπει, δεν θα μπει.
Έχουμε 30 λεπτά μπάσκετ, έχουμε το σκορ στο 28-45. Οι Μαμούθ κάνουν σαφώς μια καλύτερη τρίτη περίοδο από τη δεύτερη, αλλά έχουν πολύ δρόμο ακόμα να ανέβουν στα τελευταία 10 λεπτά. Μια φορά είναι στους 17 πόντους, δεδομένης της λειψανδρίας. Διαφορά ήταν κάπως αναμενόμενη, να, αν όχι να υπάρξει μια διαφορά, να έχουν ένα πλεονέκτημα οι Jackals. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία τέταρτη περίοδο. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι 28-45. Πρώτη κατοχή για τους Jackals, οι οποίοι έχουν καταφέρει να καθιερώσουν το ρυθμό τους σε χαμηλότερο σκορ από ό,τι συνηθίζουν να έχουν ενεργητικά, ενώ πολύ όμορφη η κίνηση του Βούλγαρη θα στείλει τη διαφορά ξανά στις 19. Το θυμίζουμε, στα τελευταία 10 παιχνίδια έχουν μέσο όρο ενεργητικού 77,7 πόντους. Δεν φαίνεται να φτάσουν κοντά στο συγκεκριμένο νούμερο, πολύ κοντά εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια διαφορά, να διατηρήσουν, προσέξτε, όχι μόνο να χτίσουν, να διατηρήσουν κιόλας μια διαφορά, η οποία θα πέσει λίγο στους 16 τώρα μετά από εύστοχο τρικόντο. Θα χάσουν την μπάλα οι Jackals, για να δούμε. Υπήρχε πολύ καλή προσπάθεια. Υπάρχει πολύ καλή ευκαιρία με τον Μπούχαλη να στείλει τη διαφορά ξανά στους 14. Με ένα γρήγορο σερί 5-0, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Βουλγαρίς. Το Σιτσέλης. Τάσκας, με συγχωρείτε. Στην αδύνατη πλευρά η πάστα στο 3 από τον Σιτσέλη στα πραγματικότητα αυτή τη φορά. Υπάρχει θετικό φάουλ και θετικό rebound και φάουλ, με συγχωρείτε, τον Βούλγαρη, ο οποίος θα ξαναπάει για ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Άστοχο στην πρώτη. Αυτή η δεύτερη rebound από τον Μακρύ, ο οποίος θέλει να τρέξει τώρα. Ο Καραμανόλης είχε μείνει πίσω. Αυτός είναι εναντίον του Χαλκιαδάκη, ο οποίος θα πάρει τα εύσημα για την όντως καλή προσπάθεια που έκανε κόντρα στον πιο ογκώδη, πιο θηριώδη Καραμανόλη. Ο Καραμανόλης έκατσε πίσω στην άμυνα σαν να περίμενε έναν εφηδιασμό τέτοιου είδους. Ποιου είδους, δηλαδή, ένας εκδιασμός υπάρχει, ρε παιδιά. Αλκιαδάκης θα στοχίσει στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη, με διαφορά στους 15. Τάσκα. Τσίπας. Καραμανόλης θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Καλό passing game, θα βγάλει τον Τάσκα να βγάζει μια επίθεση. Να υπάρχει φάουλ που έχει θεωθεί στον Μακρύ, ο οποίος σήκωσε μέσα στο χέρι του με το που το έκανε. Δύο ακόμα βολές. Τάσκας θα κληθεί να τις πάρει αυτή τη φορά. Εύστοχο στην πρώτη. Μετά από 1,5 λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Άστοχο στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως από τον Τσίπα. Καραμανόλης αποφασιστικότατα μέχρι μέσα θα χάσει την μπάλα. 2-1-2-1. Υπάρχει φάουλ, θα κοπεί ο Χαλκιαδάκης, αλλά με φάουλ αυτή τη φορά. Μάλιστα για δύο ελεύθερες βολές. Έχουμε μπει σε μια ρουλέτα ελεύθερων βολών στην τέταρτη περίοδο. Έστω από την πρώτη. Δύο-δύο τα ομαδικά φάουλ στην τέταρτη περίοδο.
Άστοχο στη δεύτερη. Πάντα από τον Τάσκα. Το Τσιτσέλης, Καραμανόλης. Το Τσιτσέλης θα ξαναπάρει την μπάλα. Ένα σουτ για τρεις, εύστοχο. Μετά από πολλή ώρα θα μπει σουτ για τρεις. Ένα άκυρο συντήρημα της κόρνας. Υπάρχουν και τέτοια λάθη. Στην αδύνατη πλευρά η μπάλα, σουτ για τρεις. Εύστοχο από το Χαλτζαδάκι. 36-51. Τάσκας, Καραμανόλης. Τσίπας, Καραμανόλης θα πάρει ένα ακόμα σουτ για τρεις. Άστοχο, σκληρό σουτ. Σκαμπίλη στην μπάλα από τη ρακέτα. Η μπάλα θα ξαναπάει στον Καραμανόλη από τον Τσίπα, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα. Πολύ γρήγορα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες των Τζάκαλς, οι οποίοι έχουν 4 δευτερόλεπτα τώρα. Κάποιος θα κληθεί να πάρει το σουτ. Καραμανόλης θα πάρει ένα σουτ για τρεις. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ από τον Νικολαίδη. Ένα σουτ του Καραμανόλη από εκείνο που είχε στοχίσει λίγα δευτερόλεπτα πριν στην προηγούμενη επίθεση. Το ξαναπήρε. Τρεις βολές, οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out που πήραν οι Μαμούθ, οι οποίοι έχουν κλείσει κάπως την ψαλίδα έχοντας ρίξει τη διαφορά στους 15 πόντους. Ψηλότερη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η 21. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 6-56. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για τα τελευταία σκάρτα 7 λεπτά, 6-56 για την ακρίβεια. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καραμανόλης είναι έτοιμος να εκτελέσει το τρεις βολές που πήρε. Το εκμεύσε. Άστοχο στην πρώτη, σκληρή εκτέλεση. Χωρίς μεγάλη καμπύλη στη βάση της Στεφάνης. Άστοχο στη δεύτερη. Υπάρχει σφύριγμα για υδρότα στο παρκέ. Πρέπει να καθαριστεί. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν λίγο οι παίκτες. Εύστοχος στην... Όχι, δεν μετράνε οι βολές. Έχει την ευκαιρία να κάνει... να ζεσταθεί λίγο ο Καραμανόλης. Τώρα έφτασε η πετσέτα. Υπάρχουν μπαλόνια στην Sonic Arena. Γιορτινή ατμόσφαιρα. Τώρα, πώς έφτασαν εκεί πέρα τα μπαλόνια είναι ένα ερώτημα το οποίο γεννάτε. Καραμανόλης θα εκτελέσει τις πραγματικές βολές αυτή τη φορά. Εύστοχος στην τρίτη. Έχοντας αστοχήσει στις δύο πρώτες. 36-52 το σκορ. Κιντζαδάκης. Εύστοχος σουτ από τον μακρύ. Στους 14 η διαφορά. Καραμανόλης. Στην αδύνατη πλευρά ζωγράφος, στην κορυφή. Φιλίδης, άστοχος. Υπάρχει εξαιρετικό rebound, η μπάλα πάλι στον Πετσιτσέλη, ο οποίος θα δώσει τώρα την μπάλα στον Βούλγαρη. Άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Καραμανόλη, ο οποίος παίζει overplay άμυνα. Ετοιμάζεται αλλαγή. Άστοχος ο μακρύς airball. Βουλγουράνος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Καραμανόλης θα πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Ζωγράφος από το αγαπημένο του σημείο θα ευστοχίσει αυτή τη φορά για τρεις. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο.
Μαρινάκης. Πάει μέχρι μέσα. Θα βγει από τα σκρίν ο Μακρύς από τις συμπληγάδες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη. Κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο, υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο. Μπάλα είναι... Μπάλα είναι για τους Παμούς. Κέρδισαν την κατοχή. Ο Καραμανόλης overplay άμυνα να κλέψει. Έτσι βρέθηκε ελεύθερος, όμως ενωρίσκαρε ο Καραμανόλης ο Μακρύς. Δεν θα το μετανιώσει, όπα. Δεν υπάρχει κάτι. Καραμανόλης και Καραβούρης τα βρίσκουν. Πρώτος θα πάρει το ριμπάλα, η Σαυρωτή μέχρι μέσα. Δύο ακόμα ελεύθερες βολές για τον Καραμανόλη. Μακρύς, ο οποίος έχει κάνει 4 φάουλ. Καραβούρης περνάει στον πάγκο. Άστοχος και σε αυτή τη βολή ο Καραμανόλης. Θα συγκεντρώνεται. Έστοχος στη δεύτερη. Παλιαδάκης. Έκοψε μέσα για να πάρει ίσως μια πάσα από τον Μακρύ, ο οποίος δεν θα τον τροφοδοτήσει, αλλά θα τελειώσει μόνο σε τη φάση. Man to man φωνάζει ο Τσίπας, αναφερόμενος προφανώς στον τρόπο παίξηματος της άμυνας. Πάρει τώρα την μπάλα ανάμεσα σε δύο, δεν θα πάρει φάουλ, ανάμεσα στον Νικολαίδη και στον Καραγκούνη πιο συγκεκριμένα. Να σουτ έξτοχο από το Χαλκιαδάκη. Σαρωτατέσσερα, 56 διαφορά μετά από πάρα πολύ ώρα στους 12. Καραμανόλης δεν θα πάρει το σουτ για 3. Κρατάει σταθερό. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίδεση των Τζάκαλς. Η reverse, η πάσα μέσα στη ρακέτα. Ούτε με δεύτερη προσπάθεια ο Καραμανόλης θα πάρει το αμυντικό, το επιθετικό rebound. Το γράφος. Ακούστηκαν 2 μέσα, αλλά ήταν έξω η μπάλα. Πολύ όμορφη προσπάθεια, κρίμα για τους Παμούς, οι οποίοι μπορούσαν να ρίξουν διαφορά στους 10 και να απειλήσουν κάπως τους Τζάκαλς. Κουφτιτσέλης, ο ζωγράφος ο οποίος δραστηριοποιείται πολύ στην αριστερή γωνία απόψε. Προφανώς αποτέλεσμα του συστήματος του coach. Ζωγράφος θα ξαναπάρει την μπάλα, ίσως δεν είχε δει το χρόνο. Αν ήταν ενήμερος για το χρόνο, ίσως να σούταρε. Υπάρχει κλέψιμο, όχι. Νικολαίδης θα χάσει την μπάλα, υπάρχει time out που πήραν οι Jackals, βλέποντας τους αντιπάλους τους να έχουν χτίσει κάποιο ρυθμό και τη διαφορά από τους 21 στην μέγιστη τιμή του να έχει φτάσει στους 12, ενώ κλείνουμε σιγά σιγά, τελειώνει σιγά σιγά το παιχνίδι. Δεν θέλουν να δώσουν κάποιο περαιτέρω δικαίωμα να διεκδικήσουν την νίκη οι αντίπαλοι τους. Μείνετε μαζί μας, τρέχουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 3-26. Στροφή λοιπόν στη Sony Carina για τα τελευταία 3-26 της αναμέτρησης. Οι Jackals έχουν πάρει 16 επιθετικά rebound έναντι μόλις 5 των Mammoth. Είναι σίγουρα ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουν κάνει αυτή τη διαφορά να φαίνεται τόσο φυσική. 4 στα 18 και 7 στα 26 στα τρίποντα για τις δύο ομάδες, για Mammoth και Jackals αντίστοιχα. Μπάλα θα πάει μέσα στη ρακέτα στον Νικολαίδη. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μακρύς θα πάρει ένα screen. Θα βγει εκτός των δύο πόντων. Σουτ για 3. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ στον Μπούχαλη από τον Καραμανόλη, ο οποίος Καραμανόλης είχε πάρει πριν ένα σουτ για 3 και του είχε γίνει φάουλ. Είναι αυτός που θα στείλει τώρα τον Μπούχαλη στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Αν ευστοχίσει και στις 3, η διαφορά θα πάει στους 9. Έστοχος στην πρώτη,
45-56. Φτάσει στις 14 οι βολές για τους Μαμούθ, 9 στις 23 για τους Τζάκαλς. Εύστοχος και στη δεύτερη, 46-56. Για να δούμε αν η διαφορά θα πέσει κάτω από τους 10 μετά από πάρα πάρα πολύ ώρα. Όχι, διαφορά παραμένει στους 10. Μαμούθ παίζουν πολύ πιεστική άμυνα. Καραμανόλης, ζωγράφος. Υπάρχει 3 δευτερόλεπτα τώρα, άστοχο σουτ. Για να δούμε. Καλτσαδάκης, Νικολαίδης. Η διαφορά στους 8. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. Υπάρχει παγίδα. Μάχη για να συγκρατηθεί η μπάλα. 17. Υπάρχει φάουλ. Ωπα. Μπουχαλής φαίνεται να πονάει. Έγινε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Η υγεία πάντα προέχει από τα πάντα. Τώρα σηκώνεται σιγά σιγά με την βοήθεια του Χρυσταδάκη. Η κατοχή είναι για τους Τζάκαλς. Καραμανόλης θα το αναφέρει. Μπούχαλης έχει και αυτός 4 φάουλ μαζί με τον Μακρύ. Πιτσέλης. Ουράνος, η μπάλα θα πάει εκτός. Πιτσέλης, ζωγράφος θα πάρει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει ένα απομείνοντας χρόνος. Για να δούμε. Η διαφορά έχει φτάσει στους 21. Η διαφορά έχει πάει στους 8 πόντους πλέον. Με τους Μαμούθ να έχουν και την κατοχή. Νικολαίδης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μάγια για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τον Άκη. Τον Τσίπα. Το γράφος είναι αδύνατη στην απέναντι πλευρά από αυτή που συνήθως δραστηριοποιείται απόψε. Καραμανόλης στην πλευρά που συνήθως δραστηριοποιείται απόψε ο συμπαίκτης του. Το γράφος. Καραμανόλης. Μπάλ θα πάει χαμηλά, άστοχος όμως ο Τσίπας. Αλτιαδάκης. Υπάρχει φάουλ στο 1:32, φάουλ για 2 βολές. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει χαμηλά, έτσι και αλλιώς χαμηλά η ομάδα των Τζάκαλς. Οποιοδήποτε φάουλ από εδώ και πέρα θα στέλνει σε βολές και για τις δύο ομάδες. Πολύ τη ησυχία. Εύστοχος στην πρώτη. Ο Χαλτιαδάκης. Διαφορά στους 7. Με 92 δευτερόλεπτα να απομένουν. Άστοχος στη δεύτερη. Υπάρχει φιλότιμη προσπάθεια από τον Νικολαίδη να να πάρει ένα επιθετικό ριμπάουντ, δεν θα το καταφέρει. Θα παίξουν και με τον χρόνο τώρα οι Τζάκαλς, όπως είναι λογικό. Τσίπας, Πευτιτσέλης. Μάχες για να μην μπει η μπάλα μέσα στη ρακέτα. Πευτιτσέλης θα πάρει ένα σου τριών πόντων. Άστοχο, υπάρχει μάχη για το ριμπάουντ. Καραμανόλης, άστοχος, ξανά επιθετικό ριμπάουντ από τον Πευτιτσέλη. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Πάνε για κλέψιμο επέκταση των Μαμούθ. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Μπουχαλή, και αν δεν κάνω λάθος είναι το 5ο. Ραβούρης. Όχι, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν το 5ο. Άστοχος στην πρώτη, παρόλα αυτά ο Τσίπας. Έχει χρόνο για την αλλαγή. Μπούχαλης θα περάσει στη θέση του Καραβούρη, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε.
Ναι, αυτό συμβαίνει. Για να δούμε. Προσέξτε τα τρίποντα, ακούστηκε να λέει κάποιος παίκτης των Jackals. Χαρτιαδάκης. Μπούχαλης. Μπλοκ. Εντυπωσιακό. Μπάλα είναι για τους... Για να δούμε. Όχι, για τους Jackals. Μπουράνος, φανταστική προσπάθεια. Από τον Τσίπα. Τώρα η διαφορά έχει πάει στους 10 εκ νέου. Ο γράφος Λένις στη Τσέλσι 2-3 από τον Καραμανόλη. Άστοχο ένα ακόμα. Για να δούμε αν θα ρίξουν ενώ ωραία αρχεία καλάθι. Όχι, δεν θα μπει, αλλά υπάρχουν διαφορά. Υπάρχουν δύο βολές. Κέρδισε ο Μακρύ στο φάουλ. Για να δούμε αν οι Μαμού θα καταφέρουν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 10. Έκαναν μια φιλότιμη προσπάθεια. Διεκδίκησαν το παιχνίδι στα 2-3 λεπτά πριν από το τέλος. Διαφορά έχει την. Η διαφορά έχει την ευκαιρία, αν θέλετε, να πάει μέχρι και τους 6 πόντους. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη με άστοχη βολή, όπως συμβαίνει και τώρα. Μαμούθοι, οι οποίοι έκαναν μια χαοτική για αυτούς δεύτερη περίοδο. Έχουν σκοράρει μόλις 50 πόντους τώρα, σχεδόν σε 3 λεπτά, εφόσον στη δεύτερη περίοδο μόλις έναν πόντο κατάφεραν να βάλουν μετά από μια βολή. Δεν θα εκδηλωθεί επίθεση, όπως φαίνεται. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Τελικό σκορ στη Σόνικα Αρίνα 50-59. Οι Μαμούς κατάφεραν να κρατήσουν σε αρκετά χαμηλό τέμπο τους αντιπάλους τους, οι οποίοι σκοράρουν πολύ περισσότερο στα τελευταία 10 παιχνίδια. Προσπάθησαν να κάνουν μια επαναφορά 21 πόντων, δεν τα κατάφεραν. Έκαναν μια πολύ καλή προσπάθεια πάντως. Έριξαν τη διαφορά κάτω από τους 10 στο τελικό σκορ. Κάπου εδώ πέρα η σημερινή μετάδοση θα τελειώσει. Από όλους όσους είχαν συμβολή στο να έχετε ακουστικό υλικό, από τους παίκτες, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, να έχετε καλές γιορτές, να έχετε πάντα υγεία, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.